Κύπρου, γιατί όντως χθες είχε στην Ήπειρο και στην, σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, σε ορεινές περιοχές, είχε κάποιες μεμονωμένες. Είχε αυτούς τους ξηρούς κεραυνούς, όχι. Τώρα, κοιτάξτε, μια καταιγίδα δεν έχει πολύ νερό εκεί, οπότε μπορεί κάποιους κεραυνούς, αλλά δεν είχαμε τίποτα. Εδώ είχαμε, εδώ έχουμε τις θερμοξίες από τους σταθμούς ΕΜΗ χθες. Καινούριο γραφικό. Είναι από την ιστοσελίδα της ΕΜΗ. Ήθελα να προχωρήσω στις Κυκλάδες. 29 βαθμούς, 31 είναι η μέγιστη θερμοξίες, 30 βαθμούς, 30 βαθμούς στο Ηράκλειο, 31 στα Χανιά. Τώρα αυτό δεν πολύ φαίνεται, αλλά τα λέμε για να μην πάω στη Δυτική Ελλάδα που είχε τα 40, 40-41 βαθμούς, είχε 40 βαθμούς. Είχε 39 στη Ζάκυνθο για παράδειγμα, 40 στην Πάτρα. Παντού υψηλές θερμοκρασίες. Κοιτάξτε, αφήσαμε Κυκλάδες και Βόρεια Κρήτη, τα πάμε για καλά έτσι, αλλά 37 στην Σάμο, είχε 41 εκεί στις Σέρες. Στην Αθήνα, στα νότια, όχι στα ανατολικά, αλλά στα δυτικά και στο κέντρο της πόλης έφτασε το θερμόμετρο 38 βαθμούς. Κάπως όπως ήταν οι θερμοκρασίες χθες, δεν ξέρω αν έχουμε και το άλλο από το meteo.gr τους σταθμούς, που εκεί είναι οι πιο μεγάλες, νομίζω περάσαμε και τους 40 βαθμούς. Κάπως έτσι ήταν οι θερμοκρασίες και σήμερα. Άρα λοιπόν μην περιμένουμε να δροσίσει. Στο τέλος θα πούμε πότε θα δροσίσει. Στο τέλος, σε 3 λεπτά θα πούμε πότε θα δροσίσει. Spoiler alert, θα σου πούμε πότε θα δροσίσει. Ξεκινάμε λοιπόν εδώ με το καιρό σήμερα. Ναι. Είπαμε κάποιες μεμονωμένες, αν βρέξει λίγο εκεί στα ορεινά της Βουλγαρίας, Ανατολικής Μακεδονίας, στα σύνορα Ανατολικής Μακεδονίας με τη Βουλγαρία. Τα 7 μποφόρ παραμένουν. Και μάλιστα στον Καφερία, πριν από λίγο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε και 8 μποφόρ. Άρα οι άνεμοι, οι βοριάδες παραμένουν. Στο Ιόνιο, επίσης, είναι βορειοδυτικοί άνεμοι. Φτάνουν τα 5 μποφόρ, ηλιόλουσος καιρός σε όλη τη χώρα. Το πιο σημαντικό, βέβαια, είναι οι θερμοκρασίες. Μην περιμένετε αλλαγές. Μην περιμένετε αλλαγές σήμερα. Μην περιμένετε αλλαγές για πολλές ημέρες. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλές. Τα σαραντάρια οπωσδήποτε στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές θερμοκρασίες στην Θεσσαλία, 38-39 βαθμούς. Στην Κεντρική Μακεδονία επίσης 39 βαθμούς. Και στην Αττική 37-38. Και βέβαια όπως και χθες στις Κυκλάδες 31-32 βαθμούς ή στη Βόρεια Κρήτη. Όμως στη Νότια Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο το θερμόμετρο στους 36-37 βαθμούς. Δηλαδή όπως ήταν χθες, θα είναι σήμερα, θα είναι αύριο, θα είναι και για πολλές ημέρες. Στην Αττική. Στην Αττική, λοιπόν. Στην Αττική, ήλιος βέβαια, με τους ανέμους στον Ευωϊκό στα 6 μποφόρ. Το 38 που έχουμε για την Αττική είναι για το κέντρο της πόλης και για τα δυτικά. Χθες είχε υψηλές θερμοκρασίες λόγω των βορειοανατολικών ανέμων. Κατεβαίνουν από τον ημιτό τέλος πάντων και ανεβάζουν πολύ θερμοκρασία σε ένα κομμάτι εδώ της Αττικής, όχι βέβαια στα ανατολικά, όπου η θερμοκρασία δεν ξεπέρασε τους 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης μια ζεστή ημέρα με το θερμόμετρο στους 36, ίσως και 37 βαθμούς. Ένας βαρδάρης στα 3-4 μποφόρ. Στην αρχή μετά θα γυρίσει ένα νοτιαδάκι στον Θερμαϊκό. Δεν έχουμε κάτι. Και πάμε τώρα στο επόμενο γραφικό που είναι εκεί το πορτοκαλοκόκκινο. Το οποίο είναι όντως πορτοκαλοκόκκινο, ναι. Διότι ας τα αφήσω να προχωρήσει. Κοιτάξτε, είπαμε με τα πράσινα είναι περίπου τα 6 με 7 μποφόρ. Θα δείτε ότι οι άνεμοι και αύριο θα έχουν ένταση 6 με 7 μποφόρ και θα πέσουν λίγο την Παρασκευή. Την Παρασκευή, λοιπόν, ας το αφήσουμε να προχωρήσει, γιατί οι θερμοκρασίες είναι ίδιες τα 39-40 στη Δυτική Ελλάδα. Την Παρασκευή τα εξάρια, ας το αφήσετε όλη τη μέρα να προχωράει. Την Παρασκευή τα εξάρια θα περιοριστούν στο ανατολικό τμήμα του Αιγαίου. Άρα θα κόψει ο αέρας στην Αττική Παρασκευή και Σάββατο και αυτό σημαίνει ότι. Λίγο η θερμοκρασία θα ανέβει. Θα είναι πιο αισθητό. Θα είναι πιο αισθητό. Τώρα το αερόθερμο αυτό που έχει γίνει το μελετέμι έγινε αερόθερμο. Φυσάει, αλλά τέλος πάντων. Τίποτα και αποφυσάει, έρχεται είναι και. Είναι ζεστός αέρας τώρα. Λοιπόν, Παρασκευή και Σάββατο θα κόψει λίγο το μελετέμι. Είπαμε, βλέπετε, στα πιο ανατολικά τμήματα. Άρα η θερμοκρασία νομίζω θα περάσει και τους 40 βαθμούς, 40-41 βαθμούς στα δυτικά. Στην Αθήνα στο 38, ίσως πάει την Κυριακή και 39. Ας το αφήσουμε εκεί και την Δευτέρα επίσης υψηλές θερμοκρασίες. Άρα να έχουμε υπομονή. Και τώρα θα πάμε στο γραφικό που θα πρέπει να έχουμε πολύ υπομονή. Ναι. Που θα είναι. Μην το βάλουμε αυτό. Είναι το ίδιο. Όπως είπαμε, φαινόμενα δεν είναι πιθανά. Ηλιόλουσος καιρός. Έχω να ετοιμάσει ένα γραφικό που λέει πότε θα δροσίσει. Ωραίο αυτό. Ναι. Θα αργήσει, μάλλον. Θα αργήσει. Θα αργήσει, θα αργήσει πολύ να δροσίσει. Αν έχουμε το γραφικό που λέω για πρόγνωση, κάθισα και έβαλα και. Τι γίνεται, μπορούμε να έχουμε. Με ρώτησε κάποιος, μα είναι αυτό να ξέρετε θα γίνει σε 15 μέρες. Για τις θερμοκρασίες είμαστε σχετικά σε καλό δρόμο. Αυτό λοιπόν, με κόκκινο είναι οι κανονικές τιμές που είμαστε τώρα. Προχωράω λοιπόν στο χάρτη, ας είστε κι εσείς. Λοιπόν, εδώ είμαστε, σήμερα είναι για την Αθήνα, είμαστε γύρω στο 38 στην Αθήνα, έτσι. Εδώ βλέπετε πολλές γραμμές, γιατί έχει τρέξει το ίδιο πρόγραμμα 20 φορές για να βγάλει αποτέλεσμα. Ακολουθούμε την άσπρη γραμμή, βλέπετε η νέα εβδομάδα. Θα είναι επίσης ζεστή, ίσως στην αρχή της εβδομάδας. Μπορεί να είναι και λιγάκι πιο ζεστή από το 38 το σημερινό. Μπορεί να έχει και 39, ίσως και 40 η Αθήνα. Και εδώ τώρα φτάνουμε με τις 25 Ιουλίου. Ας δούμε την άσπρη γραμμή. Η άσπρη γραμμή στις 25 Ιουλίου είναι όπως είναι σήμερα.
Παραμένει υψηλή δηλαδή. Άρα, δηλαδή, να δροσίσει με τις 25 Ιουλίου δεν δροσίζει. Δηλαδή, η Αθήνα κάτω. Συγγνώμη, η κόκκινη γραμμή τι είναι. Είναι οι κανονικές τιμές. Η άσπρη τι είναι. Η άσπρη είναι ο μέσος όρος των τρεξιμάτων όλων. Η πράσινη τι είναι. Η πράσινη το κύριο μοντέλο. Έχει τρέξει το μοντέλο 20 φορές. Άρα, η πράσινη δεν μας απασχολεί. Η κόκκινη και η άσπρη κοιτάω μόνο. Ας πούμε, για ευκολία. Η άσπρη είναι ο μέσος όρος. Γιατί βλέπετε εδώ υπάρχει μια αμφιβολία. Δηλαδή, μπορεί να πάει και πολύ πάνω, μπορεί να πέσει και λίγο. Ναι. Σίγουρα κάτω από τα κανονικά δεν θα πάει, αλλά ναι, αν κρατήσουμε την άσπρη γραμμή που είναι το κύριο, είναι ο μέσος όρος των τρεξιμάτων, κάτω από 37-38 η Αθήνα δεν θα έχει ούτε μέχρι τις 25 Ιουλίου. Άρα πότε θα δροσίσει, ποτέ. Όσο ξέρουμε, όχι. Ναι. Μετά τις 25 είμαστε σε όρος. Πάμε πιο δίπλα στο Earth News. Δεν υπάρχει πιο δίπλα. Πιο δίπλα τελειώνει το πρόγραμμα, τελειώνει κάθε 15 μέρες. Ναι. Τέλος πάντων, άρα να έχουμε υπομονή, δεν είναι η αφόρητη ζέστη. Τώρα βέβαια δεν είμαι στην Πάτρα να το πω αυτό, γιατί είχε 40 στην Πάτρα χθες ή στο Αγρίνιο που είχε 41, αλλά θα έχει ζέστη αρκετές.